Παρατεταμένα διαστήματα καύσωνα και ξηρασίας και ισχυρή άνεμη κατέστησαν το φετινό καλοκαίρι ένα από τα πιο επικίνδυνα των τελευταίων δεκαετιών για την πυροσβεστική υπηρεσία, που κλήθηκε να αντιμετωπίσει χιλιάδες πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Επισκεπτόμενος σήμερα την πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς είπε πως παρά τις δυσκολίες που επέφερε η κλιματική αλλαγή, ο σχεδιασμός πέτυχε. Είχαμε 6.000 φωτιές φέτος το καλοκαίρι από 1η Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου. 6.000 φωτιές. Οι 5.950 από αυτές πιάστηκαν σε πρώτο χρόνο. Χάρη στα εναέρια μέσα που πετούσαν στον αέρα στις επικίνδυνες ημέρες και περιοχές. Χάρη στη δική σας ανάπτυξη των δυνάμεων που βρισκόσασταν στο πεδίο, είτε σε περιπολίες είτε υγρώνη, και προλαβαίναμε σε πρώτο χρόνο τις φωτιές, με όλο αυτό το μηχανισμό, με όλο αυτό το δόγμα που λειτουργήσε το πυροσβεστικό σώμα φέτος, πιάστηκε η πλειοψηφία των πυρκαγιών. Εξαίρεση ήταν οι μεγάλες πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στον Καμπανό του Δήμου Καντάνου Σελήνου, όπου τα πύρινα μέτωπα δεν ελέγχθηκαν άμεσα. Κάποιες λίγες δεν πιάστηκαν από την πρώτη μέρα, χρειάστηκε και δεύτερη, όπως συνέβη στον Άγιο Βασίλειο, στο Νότιο Ρέθυμνο, όπως συνέβη στον Καμπανό εδώ πέρα, στα Χανιά. Είχαμε κάποιες δηλαδή φωτιές που χρειάστηκε να δουλέψουμε λίγο περισσότερο, ενδεχομένως να στείλει ο αρχηγός και επιπρόσθετες δυνάμεις σε ένα αέρια μέσα, ακόμα και δασοκομάντος που λειτουργήσαν καταληπτικά. Ο Ευάγγελος Τουρνάς ανακοίνωσε ενίσχυση του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας, ανανέωση του στόλου οχημάτων της πυροσβεστικής και νέες προσλήψεις. Εμείς θα προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για το ΕΓΙΣ. Ήδη με το έτος θα παραλυθούν περίπου 400 οχήματα από ένα σύνολο περίπου 1.600 για να αντικατασταθούν τα παλιά. Και βέβαια το ενισχύουμε και το πυροσβεστικό σώμα με το ανθρώπινο δυναμικό, με τους δασοκομάντες που παίρνουμε, με τους πυροσβέστες που θα πάρουμε φέτος. Συνεχίζουμε για ένα δυνατό πυροσβεστικό σώμα ανανεωμένο. Απευθυνόμενος στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους και τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων, ο Ευάγγελος Τουρνάς τους κάλεσε να προετοιμαστούν εν ώψη του χειμώνα υπό τον φόβο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Είμαστε εδώ γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε και για το χειμώνα. Γιατί και ο χειμώνας είναι δύσκολος, αποδεικνύεται απρόβλεπτος, το είδαμε στη Βαλένθια. Πάρα πολλά τεράστιες καταστροφές, πλημμύρες, ανθρώπινες απώλειες, τραγωδία στην κυριολεξία. Οφείλουμε λοιπόν και για αυτό το φαινόμενο να είμαστε προετοιμασμένοι, άρα γι' αυτό είμαστε εδώ. Το μεσημέρι, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγο Θόδωρο Βάγια, επισκέφτηκαν την πυροσβεστική υπηρεσία Ρεθύμνου, ενώ αύριο το πρωί θα προεδρεύσουν σε ευρεία σύσκεψη στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, με επίκεντρο τον συντονισμό σε επίπεδο πολιτικής προστασίας.